Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Περισσότερες από 44 υποθέσεις επιχειρήσεων που κατηγορούνται κυρίως για λαθρεμπόριο καυσίμων και τσιγάρων, καθώς και 898 υποθέσεις φόρο διαφυγής περιλαμβάνουν οι λίστες που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή μαζί με τον προϋπολογισμό του 2018. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει επίσης ότι το οκτάμηνο Ιανουάριο-Αύγουστος 2017 από τα ελεγκτικά κέντρα και της ΔΟΗ διενεργήθηκαν περίπου 17.000 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ακόμη ότι το 2016 η φορολογική διοίκηση απέστειλε σχεδόν 750.000 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, προκειμένου να τακτοποιήσουν την οφειλή τους. Η Ελλάδα πολύ δύσκολα θα ανταγωνιστεί τις γειτονικές χώρες σε επίπεδο τιμών και έτσι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού βρίσκεται στις υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και στα μπουτίκ ξενοδοχεία, εκτιμά ο Γιώργος Φιλιππίδης, Γενικός Διευθυντής του πολύγνωστου ξενοδοχείου στην Καλδέρα της Σαντορίνης, Andronis Exclusive. Μιλώντας στο insider.gr, τονίζει ότι οι επισκέπτες πλέον δεν αναζητούν ένα απλό δωμάτιο, αλλά μια πολύπλευρη εμπειρία. Αναφορικά με την Airbnb, επισημαίνει πως η πλατφόρμα είναι καλοδεχούμενη, αρκεί να μην δημιουργεί θέματα θέμη του ανταγωνισμού. Ενώ αν θα μπορούσε να αλλάξει ένα πράγμα στον ελληνικό τουρισμό, αυτό θα ήταν η εποχικότητα, ώστε περισσότεροι ικανοί άνθρωποι να δουν τον τουρισμό ως καριέρα. Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα η μαύρη Παρασκευή του εμπορίου, που κάθε άλλο παρά μαύρη είναι, διοργανώνεται μόλις για δεύτερη χρονιά, το μεγαλύτερο μέρος του εμπορικού κόσμου δείχνει ότι δεν έχει ακόμα κατανοήσει πλήρως τη σημασία της. Ωστόσο, η αυξημένη περσινή κίνηση την αντίστοιχη μέρα στις μεγάλες αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα προσέλκυσε όλο και περισσότερους να συμμετάσχουν. Αύριο λοιπόν, Black Friday, με τα ποσοστά έκπτωσης να αγγίζουν ακόμη και το 80%, όπως έχουν ήδη προαναγγείλει κάποιες επιχειρήσεις, θα γίνει σε πολλές περιπτώσεις το αδιαχώρητο. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυο Μόνα κυμαίνει σε 719,21 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,13% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.